Τα ζητήματα που ανοίγουν με την εφαρμογή του Κλεισθένη τέθηκαν επιτάπητος στην όλη συζήτηση με τον Υπουργό Εσωτερικών. Ότι η πλειοψηφία των αυτοδιοικητικών παραγόντων και αυτών που βρίσκονται σήμερα σε θέσεις ευθύνης, αλλά θα έλεγα και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό, η πλειοψηφία των τοπικών κοινωνιών αγκαλιάζει αυτή τη μεταρρύθμιση. Αγκαλιάζει αυτή τη μεταρρύθμιση γιατί καταλαβαίνει ότι μπορεί να δώσει οξυγόνο σε ένα αυτοδιοικητικό σύστημα το οποίο κακά τα ψέματα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια και μέσα στην κρίση έφτασε στα όρια του. Ο Υπουργός Εσωτερικών πάντως σημείωσε πως σε συνεννόηση με την αυτοδιοίκηση θα υπάρξουν βελτιωτικές ρυθμίσεις όπου είναι απαραίτητο. Βεβαίως πρέπει να δούμε όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν, όπως είπα και πριν, με την ορθή εφαρμογή αυτής της μεταρρύθμισης. Οι μεταρρυθμίσεις κρίνονται στην υλοποίησή τους και όχι στο σχεδιασμό τους. Αυτό είναι για μένα βασική αρχή. Γι' αυτό και εμείς εδώ στο Υπουργείο Εσωτερικών είμαστε σε διαρκή επαφή με τους αυτοδιοικητικούς φορείς, έτσι ώστε να συζητήσουμε μαζί τους και όχι απλώς να συζητήσουμε, αλλά να παρεύουμε και όπου χρειάζεται με τροποποιήσεις, με βελτιωτικές ρυθμίσεις, έτσι ώστε η μεταρρύθμιση αυτή να γίνει πράξη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στο τραπέζι της όλης συζήτησης έχουν μπει διάφορες προτάσεις, όπως είναι ο περιορισμός των θητείων. Το θέμα παραμένει ανοιχτό, εφόσον υπάρξει μια κοινή συνισταμένη στην όλη συζήτηση με την αυτοδιοίκηση. Αυτές οι προτάσεις όπως είναι ο περιορισμός θητείας. Κοιτάξτε, ο στόχος μας είναι αφενός να μην δημιουργήσουμε, αν θέλετε, εκπλήξεις τελευταίας στιγμής στην αυτοδιοίκηση λίγο διάστημα πριν τις εκλογές. Δεν μπορούμε να κάνουμε, όπως αντιλαμβάνεστε, πολύ μεγάλες παρεμβάσεις ενώσο ουσιαστικά έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος για την αυτοδιοίκηση. Ταυτόχρονα όμως, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες συναντούν ευρύτατη αποδοχή και στο αυτοδιοικητικό πεδίο. Με αυτή την έννοια, εμείς έχουμε ήδη καλέσει και τους φορείς αυτοδιοίκησης να συζητήσουμε και τέτοιου τύπου ρυθμίσεις και εφόσον βρούμε μια κοινή συνισταμένη, δεν θέλουμε να κάνουμε μονομερείς ενέργειες που θα δημιουργήσουν, αν θέλετε, δυσάρεστες εκπλήξεις σε κάποιους, αλλά εφόσον βρούμε μια κοινή συνισταμένη, να προχωρήσουμε και σε τέτοιου τύπου ρυθμίσεις. Με αυτή την έννοια, και ζητήματα όπως αυτά τα οποία θέτετε είναι στο τραπέζι της συζήτησης. Ο Αλέξης Χαρίτσης στην συνέχεια σημείωσε πως το επόμενο διάστημα θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην αναπτυξιακή διάσταση της αυτοδιοίκησης. Εκεί λοιπόν δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην αναπτυξιακή διάσταση της αυτοδιοίκησης και έχει γίνει, επιτρέψτε μου να το πω, νομίζω μια πρωτόγνωρη προσπάθεια. Τα προγράμματα Φιλόδημος, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη και για το 2018 και μόνο, θα συνεισφέρουν στην αυτοδιοίκηση επιπλέον ποσό το οποίο θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και μιλάμε όχι για χρηματοδοτήσεις στον αέρα, όχι αν θέλετε για λεφτά τα οποία δίνονται για να μην γκρινιάζουν οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι, αλλά μιλάμε για προγράμματα στοχευμένα. Ερωτώμενος ο κ. Χαρίτσης σχολίασε παράλληλα και την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τον ένφια στους Δήμους. Νομίζω ότι είναι μια πρόταση η οποία δεν λαμβάνει υπόψη της κάποιες πολύ σημαντικές παραμέτρους. Και γι' αυτό, όπως άλλωστε και οι περισσότεροι φορείς αυτοδιοίκησης συνομολογούν, εάν εφαρμοζόταν, θα ήταν μια πρόταση καταστροφική για την αυτοδιοίκηση. Δεν μπορεί το κράτος να επεμπολίσει αυτή τη βασική συνταγματική του υποχρέωση να χρηματοδοτεί το ίδιο την αυτοδιοίκηση. Γιατί βεβαίως μετά μπαίνουμε σε μια συζήτηση αν η αυτοδιοίκηση βασίζεται μόνο στα αίσθητα από τον ένφια και τι θα γίνει αν όπως και η κυβέρνηση, αλλά εγώ άκουσα και τον αρχηγό της αξιωματικής αποπολίτευσης να λέει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θέλουμε να μειώσουμε τον ένφια. Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε και σε στοχευμένες προσλήψεις που θα τρέξουν το επόμενο διάστημα. Βάσει των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, βάσει όμως και των νέων δυνατοτήτων που ανοίγει η επαναφορά του κανόνα 1:1 προσλήψεις αποχωρήσεις, ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να μιλάει για επαναφορά του 1:5. Φαίνεται ότι δεν έχει πολύ επαφή με το τι ακριβώς συμβαίνει και στον χώρο της αυτοδιοίκησης, εκεί όπου οι ανάγκες για προσωπικό, για εξειδικευμένο προσωπικό είναι τεράστιες.